Το έχουμε πει από αυτή την εκπομπή άπειρες φορές. Και όχι σκευωρία. Σκευωρία λένε για τα πολιτικά πρόσωπα, δεν λένε για το... Τώρα. Έβλεπα τότε πολλά στελέχη, λέει ο Φρουζής τώρα, έβλεπα τότε πολλά στελέχη της τότε αντιπολίτευσης πριν το 2015. Σταφάκι τρεις φορές, κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για υγεία. Πήγα στην Κουμουρδούρου αρκετές φορές με τον Ξανθό, πολλές φορές. Τι καταφέτσα, λέω. Χαίρομαι που έχετε κατευθείαν ανταπόκριση από την προανακριτική. Τι να κάνω, κατά τα άλλα, όχι εσείς. Για λέω για εσάς, κύριε Χατζημαρκάκη. Εγώ ξέρετε τι είπα. Αφήστε το ελεύθερο. Δεν λέω για εσάς. Ας το άφηναν ελεύθερο. Αφήστε το ελεύθερο. Αφού χωρλάει εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Δεν είναι και το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι πρώτον. Σας λέω τι είπε τώρα, αυτό σας είπα. Ναι. Έγινε πρώτον μία παράνομη εξαίρεση των δύο, του κ. Τζανακόπουλου και του κ. Πολάκη. Πάει αυτό τώρα. Δεν πάβει να είναι ένα παράνομο είναι ένα θέμα, και γι' αυτό εντάξει. Δεν έχουμε αναγνωρίσει ποτέ ότι τα μέλη της Επιτροπής μας δεν είναι 7. Σήμερα παρίστανται 5 για να. Γιατί ταυτοχρόνως είπαμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να μην εξεταστεί ο κύριος Φρουζής. Ναι, βέβαια, το έχετε ξεκαθαρίσει. Έτσι, το έχουμε ξεκαθαρίσει και ο κύριος Φρουζής, ο οποίος από χθες καταθέτει, αλλά τις ερωτήσεις θα τις δεχτεί σήμερα. Ναι, βέβαια, τώρα γιατί εκείνο το ψαχνώ. Προφανώς και μπορεί να λέει ό,τι θέλει, διότι είναι κατηγορούμενος και, ναι. Και όχι μόνο για ένα αδίκημα. Εδώ βέβαια, έχει δέσμευση ακούσατε... λογαριασμών από το 18. Από το ναι, 18, όχι, έχει θέματα πολλά. Έχει θέματα. Χώρα, εδώ όμως εξετάζεται ως μάρτυρας. Ως μάρτυρας. Εδώ στη Βουλή, λέω, έτσι. Και βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι στην διαδικασία αυτό που σας έστειλαν το διάλογο, αυτό το διάλογο, κύριε Χατζή, εμένα αν με παίρνατε θα σας τον έλεγα από χθες. Πώς θα το θα σας τον έλεγα από χθες το διάλογο, διότι όταν θέλει κάποιος νομικός να διευκολύνει ή να υποστηρίξει τη θέση κάποιου ο οποίος μάρτυρος, τότε του κάνει ερωτήσεις με τις απαντήσεις που τις έχει ήδη γραμμένες ναι, στο χαρτί. Ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό αν είναι αλήθεια αυτό... ψέματα έχει σημασία. Όχι αν... Εγώ σχολιάζω λοιπόν. Όχι, ένα λεπτό. Εγώ σχολιάζω εσείς και λέω εγώ σας ρωτάω. Ότι αν με παίρνατε χθες... Θεωρείτε ότι είναι ψέματα. Όχι. Α, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι είναι ψέματα. Σας λέω όμως ότι αν με παίρνατε χθες τηλέφωνο, το συγκεκριμένο διάλογο θα σας τον είχα δώσει και θα ήμουν και εγώ αληθής. Ωραία. Και εγώ λοιπόν θα σας παίρνω από βραβείς, μου λοιπόν, λέτε. Τι θα λέει την άλλη μέρα ο Φρουζής. Να με παίρνετε. Και έτσι λοιπόν, τόλισα εγώ το να με παίρνετε. Όταν θα είναι οι ερωτήσεις των δικών, της δικής μας πλευράς ή της πλευράς του Κομμουνιστικού Κόμματος, που εν πάση περιπτώσει στέκονται απέναντι, διότι από την άλλη πλευρά υπάρχει μια. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ, και ναι. Του Κινάλ υπάρχει μια. Όλη τους η προσπάθεια είναι συνήγορη του κυρίου Φρουζή, γι' αυτό σας το λέω. Αυτό είναι διότι η καταγγελία έχουν... η δική σας. Ναι, βεβαίως. Είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι συνήγορη του κυρίου Φρουζή και όποιο άλλο χρειαστεί, μάλιστα. Προκειμένου να αποδείξουν ότι η υπόθεση Νοβάρτης δεν είναι σκάνδαλο. Έχουμε δει όλη την ελβετική τηλεόραση, την είδαμε όλη, την είδε όλη η Ελλάδα. Mm. Καλά, δεν χρειάζεται από την ελβετική τηλεόραση. Λέμε δεν ξέρουμε ότι τι υπάρχουν είμαστε, και αυτά. Δεν ξέρουμε τι με μαρτυρίες των ίδιων των συμμετεχόντων και του κ. Φρουζή και τα λοιπά. Πρέπει να κλείσουμε λοιπόν, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν ο κ. Φρουζής, ο οποίος είπε και ψέματα και για το ότι τον κάλεσαν και το διέψευσαν οι εισαγγελικές αρχές χθες. Ότι τον κάλεσαν οι εισαγγελείς για να του ζητήσουν, να είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Έχετε χάσει ένα επεισόδιο. Η Γιάννα η Παπαδάκου, είναι η συνάδελφος, δημοσιεύει το 2018 στην εφημερίδα Παραπολιτικά που εργαζόταν τότε λεπτομέρειες για αυτό το ραντεβού με την κυρία του Λουπάκη, του κυρίου Φρουζή, με τους δικηγόρους, όπως ακριβώς το είπε αυτός. Εγώ ξέρω δημοσιεύεται το 2018. Μπορεί να είναι άλλη συνάντηση. Στην εφήμα... αυτή, δεν το ξέρω. Όχι, για αυτή τη συνάντηση μιλάει. Γιατί τότε συμπίπτουν οι ημερομηνίες. Οι εισαγγελείς είπαν ότι πήγε. Σας λέω τι λέει η συνάδελφος η Γιάννα η Παπαδάκου. Για να ζητήσει. Στην εφημερίδα Παραπολιτικά το 2018. Αυτό σας λέω. Εγώ διαβάζω χθες. Δεν το ξέρω. Τι χθες. Σας λέω τι έλεγε τότε όταν έγινε. Οι εισαγγελείς λένε ψέματα δηλαδή χθες. Ξέρω εγώ τι λένε. Και η συνάδελφος λέει ψέματα που κάνει ρεπορτάζ. Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα στο ρεπορτάζ. Και το ίδιο πράγμα μιλάμε. Εγώ ξέρω ότι διέψευσαν οι εισαγγελικές αρχές και κάνανε. Είπαν ότι πήγε να ζητήσει αποδέσμευση των λογαριασμών του. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Αυτό υπόθηκε χθες επισήμως. Καλά, η Τουλουπάκη θα πει ό,τι θέλει, αλλά εγώ διαβάζω. Δεν ήταν μόνη της η Τουλουπάκη καταρχήν. Διαβάζω ότι η Γιάννα θα λέει ό,τι θέλει και επιτρέπεται διότι είναι κατηγορούμενος. Όχι, κυρία, με συγχωρείτε. Εγώ τη συνάδελφό μου δεν θα την απαξιώσω. Διαβάζω τη Γιάννα την Παπαδάκου που ξέρει το ρεπορτάζ και λέει τότε. Έγινε η συνάντηση τούτο, όπως τα είπε αυτός. Κύριε Χατζή, το σέβομαι απολύτως και ξέρω και πόσο σοβαρό ρεπορτάζ κάνει η κυρία Παπαδάκου. Λοιπόν, έτσι. Άρα... Απλά λέω ότι διάβασα εγώ χθες από τους εισαγγελείς. Χαιρετισμούς στους εισαγγελείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ η υπόθεση έχει πολλά να δούμε.
Και αυτό που νόμιζε η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ ότι θα καταφέρουν να στήσουν, ότι αυτό είναι μια σκευωρία εις βάρος πολιτικών προσώπων, θα πρέπει να πω, όπως το έχουμε πει, ότι δεν θα τα καταφέρουν να το κάνουν. Ωραία, θα τα δούμε στην πορεία. Και θα αποκαλυφθούν οι αλήθειες για την υπόθεση Νοβάρτης. Έχουμε κατηγορούμενους. Η δικαιοσύνη το ρεύμα ακόμα. Θα σας πάρει από βραδύ. Από βραδύ. Κάθε βράδυ θα παίρνετε τηλεφώνημα. Βέβαια. Ναι, κύριε Χατζημαρκάκη. Και θα μου λέτε την άλλη μέρα τι θα γίνει. Να με παίρνετε. Γιατί θα έχετε πληροφορήσει τι θα γίνει. Να με παίρνετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή κοντά σα βουλευτή αντιπολίτευση. Το έργο και θα τα πούμε πάλι. Ελπίζω να έρχεστε. Ελπίζω να έρχεστε. Το ξέρετε ότι. Σπάρουμε από βραδύ, σα ενημερώσουμε. Και σήμερα που είδα και την κυρία Καριοφίλη που είμαστε. Άνοιξε η καρδιά σα. Άνοιξε η καρδιά σα. Θυμήθηκε το Υπουργείο. Δημόσια τάξη. Πάμε εμεί, Λίδα. Πάμε.